Ψάχνετε κάτι ιδιαίτερο σε πλακάκια και είδη γηινής. Ντερτινής. Πλακάκια και είδη γηινής με ιδιαίτερες προτάσεις και εκπληκτικές προσφορές. Γρανιτοπλακάκια Δαπέδου από 7 ευρώ. Πλακάκια μπάνιου από 6 ευρώ. 50% έκπτωση σε μια μεγάλη γκάμα από είδη γηινής. Και τώρα, ενεργειακές λύσεις θέρμανσης με σύγχρονα συστήματα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης. Ντερτινής. Πλακάκια είδη γηινής θέρμανση. Υψηλή ποιότητα, απόδοση και εγγύηση στις καλύτερες τιμές. 7 φορές με κλέψανε. 7 φορές. Ούτε κλείδωμα φτάνει ούτε τίποτα. Ανεβαίνουν οι κατσαρίδες και μας παίρνουν. Εντολή για διακριτική φύλαξη πιθανών χώρων στους οποίους θα μπορούσε να σημειωθούν εντάσεις και ίσως αντεγκλήσεις μεταξύ πολιτών έχουν λάβει άνδρες της τοπικής αστυνομίας. Περιπολικά, ομάδες Δίας φυλάνε στοχευμένα τράπεζες, ΕΛΤΑ, ταχυδρομικό ταμιευτήριο, σούπερ μάρκετ, πολυκαταστήματα και πρατήρια υγρών καυσίμων. Εγώ στο σπίτι μου δεν υπάρχει δραχμή. Λοιπόν, ούτε χρυσαυγά έχω, τίποτα. Ό,τι και να γίνει και να έρθουν, αν με σκοτώσουν, να με σκοτώσουν αδίκως. Να τα συμβάσουν. Όσο και να κλειδώσουμε, ο κλέφτης είναι μέσα. Παρακολουθούν. Εμείς φοβόμαστε και από το νησί μας ακόμα. Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Είναι και επικίνδυνο εκεί εδώ. Σε πετάνε κάτω και ψάχνω, αλλά εγώ δεν παίρνω λεφτά μαζί μου. Παίρνω δηλαδή ούτε και 5 ευρώ. Και στο σπίτι κλειδώνουμε καλά. Αυτό κλειδώνουμε το σπίτι. Φόβο και τρόμο, όχι φοβάσαι. Και ποιος είναι αυτός που δεν φοβάται? Δεν έχω τίποτα πολύ. Είναι συνταξιολογικό και γίνεται να μας τη δίνουν. Στο μεταξύ, τα γεμάτα στρώματα και οι απίθανες κρυψούνες μέσα στα σπίτια πολιτών έχουν ανεβάσει τον πύχη ασφαλείας από πλευράς αστυνομίας. Οι διαρρήξεις τείνουν να αυξηθούν. Προημερών, Ρουμάνος που συνελήφθη στην Πάτρα είχε διαρρήξει 16 σπίτια. Η ελληνική τώρα αστυνομία συστήνει να μην αποκαλύπτουμε πού έχουμε τα χρήματα ούτε σε συγγενείς ή κολλητούς φίλους. Ούτε καν τα παιδιά δεν θα πρέπει να γνωρίζουν που υπάρχουν χρήματα. Μεγάλο πρόβλημα αποτελούν για τους αστυνομικούς οι ηλικιωμένοι που γίνονται εύκολος στόχος.